Κάθε ημέρα, κάθε νέα παρατήρηση που κάνουμε είναι μια αποκάλυψη. Εδώ και 35 χρόνια η Κρήτη έχει στραμμένο το βλέμμα στον ουρανό και παρατηρεί όσα συμβαίνουν στο σύμπαν. 20 χιλιόμετρο πάνω από τα Νόγια, στα 1750 μέτρα υψόμετρο, στην κορυφή του Ψιλορίτη, είναι τοποθετημένο το αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Εξοπλισμένο με τα πλέον εξελιγμένα όργανα, το αστεροσκοπείο του Σκίνακα πρωταγωνιστής του τομείς της αστρονομίας και της αστροφυσικής. Έχουμε παρατηρήσει γαλαξίες, έχουμε παρατηρήσει καινούργια νεφελώματα, έχουμε ανακαλύψει κάποια καινούργια νεφελώματα. Αυτά που λέμε πολύματα περκενοφανών, δηλαδή ό,τι έχει απομείνει από μία έκρηξη ενός αστεριού πολύ μεγάλης μάζας. Έχουμε χαρτογραφήσει με μεγάλη ακρίβεια γαλαξίες. Έχουμε ανακαλύψει μεταβλητότητα, δηλαδή αστέρια τα οποία μεταβάλλεται η έντασή τους ή το φάσμα τους. Έχουμε ανακαλύψει μαύρες τρύπες στα κέντρα γαλαξιών, των οποίων μεταβάλλεται η ένταση της ακνοβολίας που εκπέμπουν ή η πόλωση του φωτός που έχουν. Γεννιούνται και πεθαίνουν τα αστέρια. Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ύλη το περνάει ως, είτε ως μεσαστρικό νέφος, είτε ως υπολείμματα αστέρων, όπως μαύρες τρύπες, λευκή νάνη, αστέρες νετρονίων, οπότε τα αστέρια είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτής του κύκλου της ζωής της ύλης. Η ιδιαίτερη γεωγραφικά θέση του επιτρέπει στους ερευνητές του αστεροσκοπείου να μελετήσουν το σύμπαν, ανακαλύπτοντας σε κάθε παρατήρηση πράγματα καινούρια που μας φέρνουν λίγο πιο κοντά στην αποκρυπτογράφηση των κρυμμένων μυστικών του. Το τηλεσκόπιο είναι τόσο ευαίσθητο, έτσι ώστε βλέπει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε εμείς να δούμε με γυμνό μάτι. Μπορεί να δει από αστέρια τα οποία δεν φαίνεται με το γυμνό μάτι, αλλά μπορεί να δει και άλλα αντικείμενα στο ηλιακό μας σύστημα, όπως αστεροειδείς, κομήτες, πλανήτες. Το ανεξερεύνητο εν πολλής ακόμα σύμπαν προκαλεί όχι μόνο τους επιστήμονες, αλλά και όλους εμάς που ακόμη και η φωτεινότητα των άστρων και το χρώμα τους αποτελεί μυστήριο. Υπάρχει εξωγήινη ζωή τελικά? Είναι πολύ πιθανό. Δεδομένου ότι με τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια, με το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες πλανήτες έξω, πολλά από τα αστέρια που παρατηρούμε βρίσκουμε πλανήτες. Ήδη ξέρουμε πλανήτες που βρίσκονται σε περιοχές αποστάσεις από τα αστέρια τους, στους οποίους πλανήτες οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την ύπαρξη νερού, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για την ύπαρξη ζωής. Τώρα, αν αυτή η ζωή είναι υπομορφή βακτηριδίων, υπομορφή ιών ή τα γνωστά πράσινα ανθρωπάκια που πιστεύουμε, αυτό κανείς δεν το ξέρει. Ωστόσο, εμείς ακόμα βρισκόμαστε μακριά από το να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε αν όντως υπάρχει ζωή σε κάποιο από αυτά και κυρίως να επικοινωνήσουμε με αυτή τη ζωή. Σαφώς. Η δυνατότητα της επικοινωνίας που έχουμε είναι πάρα πολύ περιορισμένα, παρόλο που γίνονται προσπάθειες και τρέχουν πειράματα παγκόσμια. Αυτά τα άστρα που παρατηρείτε από εδώ είναι κάμποσα έτη φωτός μακριά από εμάς. Μπορεί το έτος φωτός να είναι μήκος και όχι χρόνος, όμως μεταφράζεται και σε χρόνο σε πάρα πολλά χρόνια. Που σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε εμείς είναι πολλά έτη φωτός, είναι πολλά χρόνια πίσω. Αντιστοίχως, αυτό που θα βλέπαμε αν ήμασταν σε έναν άλλο πλανήτη κάποια έτη φωτός μακριά από εδώ, είναι το παρελθόν της Γης. Ακριβώς, ναι. Για παράδειγμα, ο ήλιος απέχει από εμάς 8 λεπτά φωτός περίπου. Οπότε μπορεί να σβήσει ο ήλιος εντός εισαγωγικών και εμείς θα το καταλάβουμε μετά από 8 λεπτά. Με τον ίδιο τρόπο, κάποιος άλλος παρατηρητής που βρίσκεται 10 έτη φωτός μακριά από εμάς θα καταλάβει ότι κάτι έχει αλλάξει πάνω στη Γη ή στον ήλιο μετά από 10 χρόνια. Αυτή η παραδοχή μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε πολλές θεωρίες. Ακόμα και το ότι θα μπορούσαμε να βρεθούμε με ένα μαγικό τρόπο έτη φωτός μακριά, να παρατηρήσουμε τι έχει αλλάξει και να επιστρέψουμε και να το διορθώσουμε. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει, γιατί προϋποθέτει ότι ταξιδεύουμε ακαριαία στο ένα σημείο και να γυρίσουμε πίσω. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους νόμους της φυσικής, αυτό δεν γίνεται. Οπότε η μεγαλύτερη ταχύτητα με την οποία μπορεί να μεταδοθεί ένα γεγονός είναι η ταχύτητα του φωτός. Οπότε τίποτα δεν μπορεί να ταξιδέψει πιο γρήγορα από το φως. Άρα αυτή η χρονοκαθυστέρηση πάντοτε θα υπάρχει.